Βρισκόμαστε στο Μπούρτζι, εδώ που πριν από λίγες ώρες μια μεγάλη νεροποντή κατέστρεψε τα πάντα. Για πείτε μας. Τι να πούμε, παιδιά, αυτό βράδυ μέχρι τη μία ώρα δουλεύαμε το μαγαζί μας γεμάτο και τώρα ήρθαμε και κοιτάτε, κοίτα. Δηλαδή κλείσατε το βράδυ, τι ώρα κλείσατε? Μια μισή ώρα. Και πήγατε σπίτι σας, ωραία. Τι ώρα υπολογίζετε ότι έριξε? Ό,τι νύχτα έριχνα, αλλά το πρωί ήταν βέβαια ένα πράγμα δικαιολόγητο. Υπάρχει κάποιο ρέμα από εδώ που ήρθε όλο αυτό το νερό μαζεμένο? Είναι από το ποτάμι Ολίλας. Στα 200 μέτρα από την πίσω πλευρά είναι το ποτάμι Ολίλας. Που επανελειμμένος και το 2009 που ήμουνα και αντιδήμαρχος, τότε είχαμε θέμα σοβαρό και είχε πλημμυρίσει πάλι. Αλλά σήμερα η καταστροφή. Γνωρίζετε αν αγνοούνται άνθρωποι αυτή τη στιγμή? Γιατί βλέπουμε ότι τα ελικόπτερα πετάνε συνέχεια. Ναι, πετάνε, αγνοούνται. Τώρα έχει βεβαιωθεί κάποιος που έχει πληγεί. Ναι, τώρα δεν μπορώ να πω και σίγουρα. Μάλιστα, έτσι. Μάλιστα. Και αυτό εδώ είναι το κατάστημά σας, έτσι. Αυτό είναι το κατάστημά του ΚΑΣ. Ό,τι απέλει. Έχει περάσει μέχρι μέσα. Μέχρι μέσα όλο, είναι μέσα στη λάσπη. Η ψυγεία όλα κάτω, καταστροφή οντική. Τι να κάνουμε, ήμασταν που ήμασταν εμείς με τον κορονοϊό στην εστίαση, τώρα είμαστε τελειωμένοι. Δεν υπάρχει, δεν ξέρω. Τι να πω και να πω τώρα, επίσης, σπασμένες πόρτες, μπήκε από τις πίσω πόρτες, από την πόρτα εξόδου και δεν έμεινε τίποτα.